Τι άλλες παραλίες θα δούμε εδώ? Βλέπουμε τα τρυπιά ελαιώνας που δεν έχουν και τόση πολύ κίνηση φέτος. Αν προχωρήσουμε λίγο ακόμα, εμφανίζεται και δεύτερη παραλία, η οποία είναι εξίσου μεγάλη και ωραία. Δεν έχει μαγαζιά, είναι μόνο για ρομαντικούς και για όσους έχουν εξοχικά. Τα Βιγελιώτικα, που από τη μία πλευρά η παραλία είναι στενή και από την άλλη είναι μεγάλη με δέντρα. Εδώ βλέπουμε τη φαρδιά παραλία με τα δέντρα και από την άλλη πλευρά είναι στενή. Η Άκωνη, εάν περάσουμε τη Μύτη πίσω από τα πάρκινγκ, έχει και μια δεύτερη παραλία, πολύ μεγάλη και ευρύχωρη, που όμως την πιάνει ο αέρας. Στην Κούντα μπορεί να έχουμε πάει όλοι, όμως στα βραχάκια που έχει στο Μυχός η αρχή της παραλίας έχουμε πάει. Thank you.
Εδώ στα Βαλινίτικα κάποτε ήταν το ξενοδοχείο Ελίκη και εδώ έκαναν μπάνιο οι τουρίστες. Υπήρχε μια ωραία παραλία με άμμο. Τώρα έχει απομείνει μόνο αυτό. Εδώ όταν ήμασταν μικρά κάναμε μπάνιο, αλλά τώρα η θάλασσα έχει καταρχεί όλη την παραλία μαζί με τα δέντρα. Και στη θέση του έχει μείνει ένα έρημο βόλεϊ. Εδώ ήταν η παραλία του Άνθη, που τη δεκαετία του 70 και του 80 ήταν τόσο δημοφιλής όσο περίπου είναι σήμερα και η Αλική. Να πως έχει καταντήσει σήμερα. Αν και είμαι γέννημα τρέμα Αιγιώτης, σε αυτή την παραλία δεν είχα έρθει του Αιγίου. Είναι η παραλία νέου κόσμου Μεγανίτη. Είναι οι εκβολές του ποταμού Μεγανίτη. Η λεγόμενη από τους ντόπιους Μπούκα. Εδώ βλέπουμε την παραλία αυτή που είναι μόνο για τους περίοικους, από ό,τι καταλαβαίνω, και τη βγαίνει ο αέρας.